Εμείς, σαν διοίκηση, αν δεν έρθει η πρόταση από το Υπουργείο που να προκαθορίζει συγκεκριμένους τόπους, εάν η ΕΜΠΕ δεν συνεδριάσει και δεν πάρει απόφαση με ποιο τρόπο θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα, θα συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στις τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντιδρούν και εύλογα αντιδρούν, γιατί για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση πήγε να τους πιάσει στον ύπνο. Θα είμαστε κοντά σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν στρατόπεδα συγκέντρωση κοντά τους. Φτάνει πια άλλα στρατόπεδα στην Ελλάδα. Στις χαρακτηριστικές αυτές φράσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος, συμπύκνωσε τη θέση της διοίκησης της περιφέρειας στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ύστερα από την απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη να δημιουργήσει σε όλη την υπηρετική χώρα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών. Ο κ. Φωτόπουλος αιτιολόγησε τη στάση της διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το σκεπτικό ότι η τροπολογία που είχε καταθέσει ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποσύρθηκε, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη αναλυτική συζήτηση στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Παράλληλα, άσκησε ευρυμία κριτική στον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αφού έληξε πλέον πια η προεκλογική έξαρση, την οποία πιστεύω ότι ο κ. Υπουργός, το βγει σε καλό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μετά τις εκλογές ο νέος υπουργός θα πρέπει να καθίσει χωρίς να σκεφτεί χρόνο ή κόπο, να συζητήσει με τους εμπλεκόμενους φορείς, να συμπιστήσει με τις τοπικές κοινωνίες, να κάνει ένα ουσιαστικό πρόγραμμα επίλυσης του προβλήματος και όχι ένα αποσπασματικό μέτρο το οποίο όχι μόνο δεν πήγε προς την κατεύθυνση της λύσης του προβλήματος, αλλά πήγε προς την κατεύθυνση δημιουργίας επιπλέον προβλημάτων στα ήδη πολλά προβλήματα που έχει η κοινωνία και η πατρίδα μας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μόνον έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο υπαρκτό αυτό πρόβλημα. Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου βρίσκονταν και μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων που αντιτίθενται στην ίδρυση κέντρων κράτησης λαθρομεταναστών. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι το πρόβλημα της Αττικής, το οποίο είναι υπαρκτό, με την προσπάθεια αυτή των τριών στρατοπέδων επιχειρείται να μεταφερθεί στις πλάτες της περιφέρειας. Η περιφέρεια δεν προσδοκά και δεν αγωνίζεται εναντίον το κράτος των Αθηνών να φέρει στρατόπεδα συγκέντρωση και μετανάστευση στην περιοχή του. Αγωνίζεται να έχει ανάπτυξη. Αγωνίζεται και διεκδικεί να έχει πανεπιστήμια, νοσοκομεία, εργοστάσια. Αυτά λοιπόν είναι που διεκδικεί και όχι να τους φέρει στρατόπεδα. Παράλληλα, ο κύριος Φωτόπουλος είπε ότι η πρωτοβουλία